Γεια σε όλους, είμαι ο Γκίλγαμες και σήμερα σας έχω ετοιμάσει ένα βίντεο για έναν χαρακτήρα που μου ζητάγατε πάρα πολύ από εσάς στα σχόλια. Αυτός ο χαρακτήρας λοιπόν είναι ένας από τους πιο μυστήριους χαρακτήρες σε όλη την ιστορία του One Piece και προφανώς αναφέρομαι στον Shanks. Μιας και λοιπόν επειδή πιστεύω πως το επόμενο νησί που θα επισκεφτούν οι Straw Hats θα είναι η Elbaf, είπα να το συνδυάσω μαζί με μια θεωρία που έχω για τον Shanks, μιας και το timing είναι αρκετά καλό. Επίσης έχω μια μικρή θεωρία για ένα πιθανό foreshadowing στον ίσως μελλοντικό θάνατο του Shanks, οπότε ελπίζω να θυμηθώ να το αναφέρω στο τέλος του βίντεο. Δεν συνδέονται κάπως αυτές οι δύο θεωρίες μεταξύ τους, απλά σήμερα είπα να κάνω έτσι ένα βίντεο αφιερωμένο στον αγαπημένο μας Shanks. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Πριν μπούμε στο βίντεο όμως, έχω να αναφέρω κάτι αρκετά σημαντικό. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, και υπολογίζω κάπου στις 18 με 19 του μήνα, θα ξεκινήσουν να κυκλοφορούν τα spoilers του καινούριου chapter του One Piece. Όπως ξέρετε, κάθε φορά που κυκλοφορούν spoilers, πάντα ανεβάζω ένα βίντεο στο οποίο τα αναλύω, αλλά δυστυχώς αυτή την εβδομάδα, επειδή 18 με 21 του μήνα θα βρίσκομαι σε διακοπές, και 18 με 19 όπως είπα είναι πολύ πιθανό να κυκλοφορήσουν τα spoilers, δυστυχώς δεν ξέρω αν αυτή τη φορά θα καταφέρω να ανεβάσω κάποιο βίντεο με τα spoilers. Επίσης, όσον αφορά ολόκληρο το chapter, από ό,τι φαίνεται περιμένουμε να κυκλοφορήσει στις 22 του μήνα, οπότε σε περίπτωση που πάνε όλα καλά, το βίντεο ανάλυσης του chapter θα ανέβει κανονικά στο κανάλι. Αυτά ήθελα να πω εγώ λοιπόν, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like στο βίντεο αν μας αρέσει και πάμε να συνεχίσουμε με τη θεωρία. Σήμερα όπως είπα λοιπόν, έχω ετοιμάσει ένα βίντεο για τον Shanks και τον νησί Elbaf. Πώς όμως θα μπορούσα να συνδέσω αυτά τα δύο πράγματα μαζί? Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα προσπαθήσω να αναλύσω μια θεωρία που είχα, στην οποία πιστεύω πως ο Shanks είναι ο προστάτης του νησιού Elbaf. Ξέρουμε λοιπόν πως το δεύτερο μισό του Grand Line αποτελείται από πάρα πολλά νησιά, τα οποία μάλιστα συνήθως είναι υπό την προστασία κάποιου Yonko. Ένα από τα λίγα στοιχεία που έχουμε για την Elbaf λοιπόν είναι το ότι είναι ένα νησί το οποίο βρίσκεται στο δεύτερο μισό του Grand Line και σε αυτό το νησί ζουν μόνο γίγαντες. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε όλα τα νησιά τα οποία είναι υπό την προστασία κάποιου Yonko. Έχουμε λοιπόν πρώτο το Fishman Island, το οποίο πλέον είναι υπό την προστασία του Luffy, και πριν από την προστασία του Luffy είχαμε δει πως είναι υπό την προστασία της Big Mom και ακόμα πιο πριν ήταν υπό την προστασία του Whitebeard. Το δεύτερο νησί είναι το Punk Hazard, το οποίο ήταν υπό την προστασία του Caesar Clown, ο οποίος ξέρουμε ότι έχει άμεση σχέση και με τον Doflamingo αλλά και με δύο Γιόνκος. Η ίδια περίπτωση είναι και η Dressrosa, η οποία ήταν υπό την προστασία του Doflamingo, ο οποίος είχε άμεση σχέση με τον Kaido. Ξέρουμε ακόμα και ότι η Zou, ή αλλιώς το νησί που είχε ζουνίσα στην πλάτη της, ήταν υπό την προστασία του Νεκομαμούσι και του Ιναράση, οι οποίοι ήταν πρώην μέλη και του πληρώματος του Roger αλλά και του Whitebeard. Και άμα πάμε και λίγο πιο πρόσφατα στην ιστορία, και το νησί Toto ήταν υπό την προστασία της Μεγάλης Μαμάς, αλλά ακόμα και το Wano, έστω και με τον τρόπο που έγινε, ήταν υπό την προστασία του Kaido. Όπως είπα λοιπόν, στο δεύτερο μισό του Grand Line, τα περισσότερα νησιά βρίσκονται υπό την προστασία κάποιου Yonko. Ξέρουμε ότι το νησί Elbaf γίνεται foreshadowed εδώ και πάρα πολύ καιρό και νομίζω πως πλέον ότι είναι ξεκάθαρο το ότι οι Straw Hats θα πάνε εκεί κάποια στιγμή. Βέβαια, το Elbaf είναι ένα νησί για το οποίο έχουμε ελάχιστες πληροφορίες και προφανώς δεν ξέρουμε ποιος μπορεί να το προστατεύει, αλλά νομίζω πως ο πιο πιθανός υποψήφιος μέσα σε όλους τους Γιόνκους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ο οποίος θα μπορεί να προστατεύει ένα νησί με τόσο δυνατούς πολεμιστές, είναι ο αγαπημένος μας κοκκινομάλης Shanks. Για να μιλήσουμε και λίγο για τους ίδιους τους γίγαντες, νομίζω πως είναι πολύ ξεκάθαρο το ότι όλοι οι φυλοί των γιγάντων, όσον αφορά το One Piece τουλάχιστον, είναι βασισμένοι στους Νορβηγούς βάρβαρους εξερευνητές, οι οποίοι είναι πολύ πιο γνωστοί στη μυθολογία ως Vikings. Κάπου εδώ να πω ότι θα αρχίσω να λέω ονόματα της μυθολογίας και επειδή κάποια από αυτά δεν έχω ιδέα πώς προφέρονται, μπορεί να τα πω τελείως λάθος. Οπότε σε περίπτωση που κάποιος ξέρει πώς προφέρονται όντως, θα το εκτιμούσα πολύ άμα το έγραφε στα σχόλια. Ξέρουμε λοιπόν πως το ψευδόνυμο του Shanks είναι ο κοκκινομάλης πειρατής. Πιστεύω λοιπόν πως ο Shanks είναι βασισμένος σε δύο πειρατές και ο πρώτος από τους δύο είναι ο Rackham Jack, ο οποίος στο παρελθόν ήταν ένας πάρα πολύ γνωστός πειρατής και άμα προσέξουμε τη σημαία του, μπορούμε να δούμε ότι πρακτικά είναι ίδια με αυτή του πληρώματος του Shanks. Ο δεύτερος χαρακτήρας, στον οποίο πιστεύω ότι είναι βασισμένος ο Shanks, δεν είναι πειρατής αυτή τη φορά, αλλά είναι ένας Viking. Συγκεκριμένα λοιπόν ονομάζεται Έρικ ο Κόκκινος και πιστεύω πως ο Shanks είναι βασισμένος σε αυτόν, όχι μόνο του ονόματός του, αλλά κυρίως λόγω του πλοίου του. Το πλοίο αυτού του Viking λοιπόν ονομάζεται Drakkar και μπορούμε να δούμε ότι μοιάζει πάρα πολύ με το πλοίο του Shanks, όχι μόνο στο σχήμα και στη δομή του, αλλά ακόμα και στο κεφάλι δράκου, το οποίο έχουν μπροστά και τα δύο πλοία. Επίσης, μια μικρή ομοιότητα που έχω προσέξει όσον αφορά τη σημαία του πληρώματος του Shanks, αλλά και του Rackham Jack, του οποίου τη σημαία έδειξα πριν, είναι ότι άμα τη συγκρίνουμε με τη σημαία που είχαν οι γίγαντες στο πειρατικό τους πλήρωμα, μπορούμε να δούμε ότι μοιάζουν πάρα πολύ. Επίσης, άλλος ένας χαρακτήρας, στον οποίο θα μπορούσε να είναι βασισμένος ο Shanks, είναι ο θεός Tyr, ο οποίος θεός συνδέεται με το δίκαιο και την ηρωική δόξα στη σκανδιναβική μυθολογία. Ο Tyr λοιπόν είναι ένας θεός που έχει μόλις ένα χέρι, γιατί το δεύτερο που είχε πιο παλιά το θυσίασε στον λύκο Fenrir. Δεν ξέρω αν αυτή η πράξη σας θυμίζει κάποια πολύ γνωστή σκηνή από το One Piece. Αφού λοιπόν μίλησα για όλους τους χαρακτήρες στους οποίους πιστεύω ότι μπορεί να είναι βασισμένος ο Shanks, Hats, πάμε να μιλήσουμε λίγο και για τα κοινά χαρακτηριστικά που έχει με τους γίγαντες. Ο Shanks μας έδειξε από πάρα πολύ νωρίς την ιστορία το όλο πνεύμα του One Piece, και όταν λέω πνεύμα εννοώ την όλη ελευθερία, τα ταξίδια και όλα αυτά. Ο Shanks λοιπόν είναι ένας χαρακτήρας που σέβεται αυτά που λέει και προφανώς έχει αξίες τιμής. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ σεβαστικός, αλλά ταυτόχρονα και θαραλέος. Του αρέσει να πολεμάει, να ταξιδεύει και γενικά να περνάει καλά. Προσωπικά θα έλεγα ότι είναι το τέλειο παράδειγμα ενός πειρατή. Όπως λοιπόν οι πειρατές έχουν όλη αυτή την κακή φήμη, το ότι είναι πολύ κακοί και βάρβαροι άνθρωποι, κάτι τέτοιο συμβαίνει και με τους γίγαντες. Όσον αφορά τουλάχιστον από την οπτική γωνία των Marines και γενικά του περισσότερου κόσμου στο One Piece, η φυλή των γιγάντων αποτελείται από πολύ βάρβαρους και ψυχρούς πολεμιστές. Όπως είδαμε όμως από την οπτική γωνία του Usopp, οι γίγαντες φαίνεται να είναι πολύ cool και καλοί άνθρωποι. Ξέρουμε ότι ο Shanks είναι ένας χαρακτήρας που εμπιστεύεται τα όνειρα, τα ταξίδια και τη θέληση, και προσωπικά θα έλεγα ότι είναι το σύμβολο της κατάκτησης της ψυχής. Κατά την προσωπική μου άποψη λοιπόν, οι γίγαντες και ο Shanks βλέπουν τη ζωή με τον ίδιο τρόπο. Κάπου εδώ να πω κιόλας ότι άμα γυρίσουμε τη λέξη Elbaf ανάποδα, σχηματίζεται η αγγλική λέξη fable, η οποία μάλιστα σημαίνει μύθος. Αυτός ο μύθος λοιπόν πιστεύω πως είναι όλη αυτή η κακή φήμη που περιτριγυρίζει τους γίγαντες όλα αυτά τα χρόνια. Όπως ξέρουμε λοιπόν, ο Shanks έχει στο πλήρωμά του τον Yasopp, ο οποίος είναι ο πατέρας του Usopp. Μάλιστα είναι ένα και από τα πιο δυνατά μέλη του πληρωματός του, και είδαμε ότι παράτησε πίσω όλη του την οικογένεια και γενικά τη ζωή του για να ακολουθήσει το Shanks στο ταξίδι του. Πιστεύω λοιπόν πως όλη αυτή η λατρεία που έχει από πολύ μικρός ο Usopp για τους γίγαντες έχει έρθει από τον πατέρα του τον Yasopp. Οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό όχι μόνο ο Luffy να ξαναειδωθεί με τον Shanks στο νησί Elbaf, αλλά υπάρχει και μεγάλη πιθανότητα ο Usopp να συναντήσει τον πατέρα του. Και κάπου εδώ μπαίνουμε στη δεύτερη θεωρία του βίντεο, η οποία βέβαια είναι αρκετά πιο μικρή σε μέγεθος. Να πω ότι γράφω το βίντεο την επόμενη μέρα, οπότε μπορεί να ακούγομαι τελείως διαφορετικά, αλλά ελπίζω να μην είναι πολύ ενοχλητικό. Τώρα λοιπόν θα μιλήσω για μια μικρή θεωρία που είχα, η οποία είναι ουσιαστικά ένα μικρό foreshadowing, το οποίο μπορεί να μας δείχνει ότι θα πεθάνει ο Shanks. Ξεκινώντας λοιπόν από το εξώφυλλο του chapter 874, μπορούμε να δούμε ότι σε αυτή τη φωτογραφία ο Shanks φοράει ένα παντελόνι το οποίο έχει νεκροκεφαλές πάνω του, και γενικά από ό,τι έχουμε δει στο παρελθόν του One Piece, πολλές φορές αυτές οι νεκροκεφαλές δεν σημαίνουν πολύ καλά νέα. Το πιο 38 παράδειγμα σε αυτό που λέω είναι το foreshadowing που είχε γίνει με τον θάνατο του Ace, όπου είχαμε δει πάλι σε ένα εξώφυλλο τον Luffy να παίζει κάρτες με τους υπόλοιπους Straw Hats και να κρατάει ψηλά μια κάρτα η οποία είχε πάνω μια νεκροκεφαλή, και μάλιστα τον βλέπουμε να κάθεται και στην ίδια σοκαρισμένη στάση που είχε με τον θάνατο του Ace. Ειδικά η έκφραση του προσώπου του είναι ακριβώς η ίδια. Άλλο ένα μικρό στοιχείο που έχουμε προέρχεται από το εξώφυλλο του chapter 875, στο οποίο μπορούμε να δούμε τον Μπαρτολομαίο να καίει τη σημαία του Shanks, και ένα παρόμοιο παράδειγμα που έχουμε δει στο παρελθόν ήταν όταν ο Brownbeard έκαψε τη σημαία του Whitebeard όταν εκείνος πέθανε. Οπότε το ότι ο Μπαρτολομαίο καίει τη σημαία του Shanks μπορεί να κάνει foreshadowing σε κάποιο παρόμοιο σκηνικό. Αυτή ήταν η μικρή θεωρία που είχα λοιπόν όσον αφορά το θάνατο του Shanks. Προφανώς δεν ήθελα να κάνω ξεχωριστό βίντεο για αυτή, γιατί δεν είναι και κάτι το συναρπαστικό, απλώς επειδή ήταν δύο πολύ μικρά στοιχεία, είπα να τα αναφέρω σε αυτό το βίντεο. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε και τα επόμενα μου βίντεο, και εμείς θα τα πούμε σε κάποιο άλλο. Γεια σας!